This evening, I was briefed by representatives. Αυτό το βράδυ, λέει ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας, είχα συνομιλίες με βρετανικές αρχές. They informed me that με ενημέρωσαν the UK company that provided the satellite data, ότι η βρετανική εταιρεία που έχει το δορυφόρο και έκανε τις έρευνες έχει προχωρήσει σε περαιτέρω στις έρευνες και στις αναλύσεις, χρησιμοποιώντας στοιχεία στα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν χρησιμοποιηθεί, στην προσπάθεια να βρεθεί και να πέσει φως στις έρευνες για το χαμένο Boeing. Based on the new analysis, με βάση τα νέα στοιχεία, έχουμε το συμπέρασμα ότι η πτήση του χαμένου Boeing and that its last position was in the middle of the Indian Ocean. Το τελευταίο στίγμα του χαμένου Boeing ήταν στον Ινδικό ωκεανό, αναφέρει το σημείο. Is a remote location. Είναι μια έρημη περιοχή. Λέει στοιχεία που έρχονται στο φως δημοσιότητας για πρώτη φορά. Γι' αυτό λοιπόν, λέει ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας, αναφέρει με βαθύτατη λύπη ότι σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με τα νέα, τα νεότερα αυτά στοιχεία, η χαμένη πτήση τελείωσε στον Ινδικό ωκεανό. Κατέληξε στον Ινδικό ωκεανό. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Στο μεταξύ, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για αυτές τις τελευταίες εξελίξεις και μοιραζόμαστε μαζί σας αυτές τις πληροφορίες με σεβασμό στις οικογένειες. Malaysia Airlines have already spoken. Ήδη οι αερογραμμές της Μαλαισίας έχουν επικοινωνήσει με τους συγγενείς, τους έχουν ενημερώσει των θυμάτων και τους έχουν ενημερώσει για αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτά τα νέα είναι συγκλονιστικά. Respect their privacy and allow them the space they need at this very difficult time. Αυτές οι δύσκολες στιγμές θέλω να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα και τη λύπη και τα όσα περνούν οι συγγενείς των θυμάτων. Φαίνεται πάντως, Παντελή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, που είναι πολύ σημαντικά ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας, η πτήση αυτή κατέληξε στον Ινδικό ωκεανό. Σε αυτό το συμπέρασμα λοιπόν βγαίνει.